Να ακούσω κι εγώ μήπως μου ξεφύγει κάτι. Οι άντρες αυτές έχουν πολύ λιγότερα σύμπαντα ερωτοτροπίας που ό,τι λέει θα το κάνεις όμως, ε. Ναι, ναι, εγώ θα κάνω αφού έκανε το κατάρισμα θα τα κάνει όλα, δεν έχει λύση με τιμή. Το βασικό που ένας άντρας πριν διχάσει μια γυναίκα είναι κάποιες κινήσεις αλαζονίας, τις λέμε, ή καλοπισμού. Δηλαδή πριν ξεκινήσει να πάει στη γυναίκα θα φτιάξει λίγο τα μαλλιά του, τα ρούχα του. Ναι. Θα ξεσκονίσει τον νόμο του για να προετοιμαστεί για να πλησιάσει τη γυναίκα. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό που γίνεται μόλις δει ένας άντρας μια γυναίκα είναι να προτάξει το θώρακά του, ώστε να δείξει ότι είναι πιο κυριαρχικός, πιο δυναμικός, πιο ψηλός. Και έτσι να προσελκύσει τη γυναίκα που τον ενδιαφέρει. Ναι, και λέει μπάτσελορ, ε. Για πάντα. Να ρωτήσω κάτι, αυτό που ήταν σε μια διαφήμιση που τον ένας. Αυτό. Ήταν το πολύ σημαντικό μάλλον. Αν πω και το ποτό θα με διώξουν. Είδα να το πω. Πώς με βρίσκεις. Εσύ είσαι πολύ σωστή. Εγώ πήγα να το πω. Αυτό με τα χείλη δηλαδή. Όταν αγγίζουμε τα χείλη μας είναι μια πρόκληση. Ναι, σίγουρα. Και τα χείλη και το σούφρωμα των χιλιών ή αυτό που κάνουν. Εντάξει, αυτό είναι λίγο έτσι πιο χιδαίο και πιο ξεκάθαρο το τι θέλει ο άλλος από σένα που έχει να κάνει με το φιλί φυσικά και ό,τι επακολουθήσει από εκεί και πέρα. Τι αυτά κάνει, δεν κάνει κάτι άλλο. Κάνει. Επίσης μπορεί να βάλει τους αντίχειρες του στη ζώνη ή στις τσέπες. Όταν είναι όρθιος. Όταν είναι όρθιος. Ναι, γιατί καθιστός είναι αλμπάντι. Αυτό δεν και είναι φλερτ. Αυτό, παιδιά, θα τρελαθώ. Αυτό δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, αυτό είναι φλερτ. Εγώ δεν το κάνω έτσι προσωπικά. Δεν το κάνω έτσι προσωπικά. Εγώ κάνω το. Σας δείχνω απλά. Ωραία, περνάω εγώ. Έτσι δείχνει ότι είναι διαθέσιμος και επίσης τονίζει φυσικά το επίμαχο σημείο της ανδρικής φυσιολογίας. Έχω προτάξει και το στήθος. Φυσικά είναι το σημαντικό κομμάτι στην διαδικασία του φλερτ. Α, δηλαδή. Το ίδιο μπορεί να κάνει και με τα χέρια στους γοφούς. Κάτσε κάτω. Στους γοφούς. Στους γοφούς. Είσαι και ανεξάρτητος. Κάνω στους γοφούς. Α, εδώ εγώ. Εδώ εγώ. Α, είσαι να φτιάχνω λίγο. Φορά εδώ. Άκουσα ένα παιδί αυτός. Δεν έχει ιδέα. Δεν ξέρετε βασικά μέρη του σώματος. Αυτό λέτε. Είχα αρχίσει να παρασύρω με τον εαυτό μου. Ένιωθα πολύ ωραίος γι' αυτό. Είπα τα χέρια στους γοφούς. Ο άντρας δείχνει ετοιμότητα. Και ακόμα περισσότερο δείχνει και μια ελαφρή επιθετικότητα και όταν είναι και άλλοι ανταγωνιστές γύρω δείχνει ότι είναι έτοιμος να διεκδικήσει τη γυναίκα που τον ενδιαφέρει. Αυτό μας το έχει δείξει και ο Σάββας με τους γόφους πάντως. Ναι, γεια. Να σας πω, οι άντρες γέρνουν και λίγο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή όταν φλερτάρουν δεν έρχονται λίγο έτσι πιο... Η κλίση του σώματος προς τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει, ακόμα και στους άντρες και στις γυναίκες συμβαίνει, μειώνεται η απόσταση που έχουμε από τον άλλον, γιατί ακριβώς υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Επίσης μπορεί να αγγίξουμε τον άλλον που μας ενδιαφέρει, ενώ δεν τον ξέρουμε τόσο καλά. Οι γυναίκες το κάνουν αυτό. Αυτό είναι πολύ το. Ναι, το τι ωραία που τα λες, ρε Κώστα μου, κύριε Μαρκέλη. Τελείωσε το χέρι εδώ. Επίσης δείχνει ότι οι άντρες το κάνουν αυτό. Οι άντρες το κάνουν εκεί στο μπουκάλι. Επίσης, όταν μας ενδιαφέρει κάποιος, αυτό γίνεται και στους άντρες και στις γυναίκες, δείχνουμε με την άκρη του, με τη μύτη του παπουτσιού μας, να φανταστούμε, τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει. Και γενικά η κλίση του σώματος είναι προς τα εκεί, αλλά ακόμα και όταν είμαστε δίπλα και δεν μπορούμε να γυρίσουμε έτσι, θα γυρίσουμε λίγο. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Έτσι. Για να δείξουμε ότι αυτό το άτομο μας ενδιαφέρει. Βέβαια, να πούμε ότι χρειάζεται τουλάχιστον 4 από αυτά τα σήματα ερωτοτροπίας να συμβαίνουν και να δείχνουν προς εμάς. Δηλαδή να βρούμε το σύνολο και πάλι της συμπεριφοράς. Ναι. Μπορεί να είναι μια απλή ευγένεια, ας πούμε. Όταν μια γυναίκα μιλάει με κάποιον άντρα, τον κοιτάει στα μάτια του, χαμογελάει, αλλά το σώμα της είναι γυρισμένο προς την έξοδο, μάλλον είναι απλά ευγενική μέχρι να αναχωρήσει. Και δεν είναι ότι τον φλερτάρει εκείνη τη στιγμή. Η Ναταλή, ας πούμε, μου μιλάει, αλλά το πόδι της είναι προς τον κάμεραμαν. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Η Ναταλή έχει κάτι με τον κάμεραμαν, είναι σαφές. Κλείσαμε και αυτό το σπίτι σήμερα, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Να κάνω και εγώ ένα τέτοιο φλερτ. Το έχω μάθει στα παιδιά. Αυτό είναι εμφανές, πιστεύω, ότι υπάρχει μια διάθεση, έτσι. Είναι δηλαδή το προφανές φλερτ αυτό. Κυρία Σαμαράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω ότι το βιβλίο σας το διαβάζω αυτές τις μέρες. Το πώς να κατακτήσετε μυστικά τις γλώσσες του σώματος και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και μαθαίνω και πώς να αποφεύγω πράγματα στον εαυτό μου, αλλά και. Ναι, αυτό ακριβώς. Και να πούμε επίσης ότι οι εκδόσεις ψυχογιός προσφέρουν από ένα βιβλίο στους τρεις πρώτους τηλεθεατές που θα τηλεφωνήσουν. 2-12-2-12-50-15. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο θα κερδίσετε από ένα βιβλίο της κυρίας Σαμαράκη πώς να κατακτήσεις τα μυστικά της γλώσσας του σώματος. Και πιστεύετε με είναι και πολύ ωραία γραμμένο και πολύ ενδιαφέρον. Και η Ναταλία, πόσο τηλεοπτική παίρνει, σηκώνει το βιβλίο, δεν λέει μάρκες.
Έχω πάθει. Είμαι έτοιμη εκπομπή. Αν δεν τη γύρω να είμαι κρυωμένη το άλλο Σαββατοκύριακο, θα έρθει η Άλλη. Αφού μας μπερδεύουν και όλες μας μπερδεύουν. Οπότε εντάξει. Μας μπερδεύουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δυο σας. Κυρία Σαμαράκη, Ναταλάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή αντάμωση λέμε. Εμείς θα ξαναπάρουμε πάρα πολύ σύντομα με κάποιο άλλο θέμα σε κάποιο επόμενο μέσα στην Καλή Χαρά.